Είστε πάντα εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτεία του 90,7. Τι μας φέρνει η επόμενη ημέρα μετά το κούρεμα και το PSI. Μετά από την επιλεκτική χρεοκοπία, τι θα ακολουθήσει. Αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πώς η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το σημείο μέσα από τη συνεργασία της ελίτ των τραπεζιτών, των πολιτικών προσώπων της Ελλάδας και των οίκων αξιολόγηση. Τι συνέβη με το περιβόητο δάνειο της Goldman Sachs το 2001. Πόσα κέρδη έβγαλε και πώς εμπλέκεται άνθρωπος κλειδί της υπόθεσης με το χρέος της Ελλάδας. Αυτά και πολλά άλλα. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον χρηματιστηριακό τεχνικό αναλυτή, τον κύριο Στράτη Σαραντάκο. Θέματα που θα ακουστούν για πρώτη φορά στην Λακωνία. Κύριε Στραντάκο, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε για μία ακόμη φορά στο στούντιο, στο σταθμό μα. Καλημέρα, κυρία Μακεδονόπουλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με τον επενδυτικό οίκο Φιτ, ο οποίο αναβάθμισε χθε το νέο χρέο τη Ελλάδα από την κατηγορία τη επιλεκτική χρεοκοπία κατά έξι βαθμίδε σε β' πλήν. Πώς συνέβη αυτό και τι σημαίνει για την Ελλάδα. Για τη χώρα μας. Πράγματι, έτσι συνέβη. Ε, τα τελευταία τρία χρόνια συνεχώς η επιδεντική ή και αξιολόγηση μας ε, υποβάθμιζαν σε κατώτερες βαθμολογίες. Μας έφτασαν στο πυθμένα mm -hmm. στην επιλεκτική χρεοκοπία, όπως είχαμε προαναφέρει από το περασμένο καλοκαίρι ότι είναι πιθανό να συμβεί. Και χθες ο Οίκος Φίτς μας αναβάθμισε. Ε, αυτό είναι το λεγόμενο αντίδωρο του έξυπνου χρήματος προς την Ελλάδα και προς τη χώρα μας, καθώς έχει κερδίσει πάρα πολλά ωφέλη τα τελευταία χρόνια από όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ε, στην αρχή με το Μνημόνιο 1 κέρδισαν τις εμπράγματες υποσημειώσεις. Με, με το πρώτο δάνειο no. είχαμε οι εμπράγματες υποσημιώσεις Με το δεύτερο δάνειο τώρα είχαμε τη μετατροπή του ελληνικού δικαίου των ομολόγων σε αγγλικό που αυτό είχαμε ξαναναφέρει ένα χρόνο πριν, ότι είναι πιθανό να συμβεί και τα συνέβη. Και ταυτόχρονα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, αντί να μειώνεται το χρέος μας, αυξάνεται. Το 2009 είχαμε χρέος 290 δις και αυτή τη στιγμή έχουμε 365, 365 δις ευρώ mm. ως ε, δάνεια. Ε, και αυτό ήταν ένα μικρό δωράκι από τους οίκους ώστε να μας αναβαθμίσουν. Mm -hmm. Ε, καταλαβαίνουμε ότι, όλοι ότι αυτή είναι μία θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Σωστά? Πράγματι, έτσι είναι. Mm. Είναι σαν να ζούμε μέσα σε μία πολύ μεγάλη κακοκαιρία και ξαφνικά να ανοίγει ο καιρός, να ναι. φεύγουν τα σύννεφα και να έχουμε μία αλλιόλουστη μέρα όπως έχουμε και Όχι, σήμερα. σήμερα ναι. ε, αυτό είναι καλό, mm -hmm. αλλά πιστεύω πως δεν είναι και τυχαίο το χρονικό διάστημα που επιλέγει να γίνει αυτό. Δηλαδή, Δηλαδή, mm. ε, αυτό έγινε λίγο πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, των εθνικών εκλογών, και λίγο πριν από το να ξεκινήσουν οι μεγάλε αυξήσει των κεφαλαίων στι τράπεζε. Και αυτό το κάνουν ώστε να ηρεμήσουν έτσι λίγο τον κόσμο και να καλυτερέψουν λίγο το περιβάλλον. Μάλιστα. Ε, Πολλοί λόγο έχει γίνει τελευταία για το πρόγραμμα ανταλλαγή των ομολόγων, το γνωστό PSI, και τα ωφέλη του PSI που θα έχει στη, η Ελλάδα, η χώρα μα. Ο κ. Βενιζέλο, Υπουργό Οικονομικών, δήλωσε ότι μέσα από αυτή την ανταλλαγή των ομολόγων η Ελλάδα μείωσε το χρέο τη κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχύει ή όχι. Ε, Δυστυχώ, κυρία Μακεδονοπούλου, τα πράγματα για ακόμη μία φορά παρουσιάζονται λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι στην πράξη. Ε, τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι όντω πανηγυρίζουν για ακόμα μία φορά ότι το χρέο μα κουρεύτηκε 100 δι, αλλά εάν δούμε προσεκτικά, θα δούμε πως το κούρεμα έγινε κυρίω στι ελληνικέ τράπεζε οι ελληνικέ τράπεζε είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και καταγράφουν πολύ μεγάλε ζημίε από, αυτό το κούρεμα. Τα ασφαλιστικά ταμεία, ο απλό ο κόσμο που πληρώνει τα χρήματα για τη συντάξει του, είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και φυσικά, φυσικά πρόσωπα τη Ελλάδα. Απλοί πολίτε, αντί να έχουν καταθέσει στην τράπεζα, είχαν αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από το κούρεμα και σε μικρότερο βαθμό έχουν υποστεί ζημιές οι ξένοι επενδυτέ μας. Mm -hmm. ε, με τους υπολογισμούς που κάνουμε, το καθαρό κέρδος από όλη αυτή την ιστορία δεν είναι δυστυχώς 100 δις όπως, όπως λένε, μας λένε, όπως μας λένε mm -hmm. αλλά είναι γύρω στα 35 με 45 δις. Mm -hmm. Μάλιστα. Αυτή είναι να. η αρχική εκτίμηση που μπορούμε να έχουμε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Άρα δεν, Άρα δεν λένε όλη την αλήθεια. Έτσι. Ε, δεν την παρουσιάζουν όπω ακριβώ είναι. Ακριβώ. Ε, τώρα, ο στόχο ε, για το PSI το 2020 είναι το χρέο να γίνει βιώσιμο και να υποχωρήσει στο 120,5%. Μάλιστα, χθε αναθεώρησαν το στόχο προ το 116%. Αυτό μπορεί να συμβεί. Καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει βιώσιμο χρέο. Ναι, ναι, να, να το καταλαβαίνει όλο mm -hmm. ο κόσμο mm -hmm. που μα ναι, ακούει ναι, τώρα. Ναι. Βιώσιμο είναι ένα χρέο το οποίο μειώνεται, αφού είναι πάρα πολύ μεγάλο, και μπορεί ο δανειστή, η συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα, να μπορεί να το αποπληρώσει. Το, ώρα, με ρωτάτε αν το 2020 θα μπορέσει το χρέο μα να μειωθεί στο 120,5% του, του ΑΕΠ. Ε, πολύ φοβάμαι πως αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να συμβεί Και τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι τα τελευταια δύο 2-2,5 χρόνια Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα Να κάνουν κάποιες προβλέψεις Και δυστυχώς μετά πολλές ημέρες να μην επαληθεύονται Τώρα είναι πολύ αισιόδοξο να πούμε ότι μια πρόβλεψη για το 2020 θα επιβεβαιωθεί mm -hmm. ε, και επίσης μπορούμε να πούμε ότι για να επιβεβαιωθεί το Μνημόνιο 2 θα πρέπει από φέτος και μέχρι και το 2020 να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία. Να τρέχει η οικονομία μας με 2% και 2,5% ανάπτυξη. Mm -hmm. Πράγμα όμως το οποίο δεν μας λένε πώς ακριβώς μπορεί να συμβεί. Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 η ύφεση ήταν 7,5% και θα πρέπει από σήμερα κιόλας να γυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι λιγάκι αισιόδοξο έως πολύ αισιόδοξο. Και ένας επιπλέον λόγος που πιστεύω ότι είναι σημαντικός ε, και επηρεάζει αρνητικά όλο αυτό το πρόγραμμα είναι το πετρέλαιο. Στο Μνημόνιο 1... Όταν υπογράψαμε το Μνημόνιο 1, οι τιμέ του πετρελαίου ήταν στα 67 δολάρια. Η κυβέρνηση και η Τρόικα τι έκανε. Προσπάθησε να κόψει μισθού και συντάξει και το έκανε άμεσα, κατευθείαν, ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αλλά, Υποτίθεται. Ναι, αλλά επειδή οι τιμέ του πετρελαίου ανέβηκαν στο 100, τα ωφέλη που είχαμε από τη μείωση των μισθών και των συντάξεων ε, ξανεμίστηκαν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Mm -hmm. Που όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν όλα τα αγαθά. Γι' αυτό και ακούμε έξω στην αγορά που λέει ο κόσμο πως υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Η ακρίβεια υπάρχει λόγω κυρίω των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα. Να σα ναι, πω, ναι. υπογράψαμε ναι. τώρα το Μνημόνιο 2. Ε, οι τιμέ του πετρελαίου ήταν στα 100 δολάρια πριν από λίγε μέρε και τώρα είναι στο 105-110. Τα σύννεφα πάνω από το Ιράν είναι πυκνά. Δηλαδή, πολύ συχνά ακούμε ότι μπορεί κάτι να σημεί στο Ιράν ή στα στενά τη διόρυγα εκεί πέρα. Εάν συμβεί κάτι εκεί, πολύ φοβάμαι ότι οι τιμέ του πετρελαίου μπορεί να εκτοξευτούν ξανά στα ύψη. Και πάλι η νέα μείωση που προσπαθούν να κάνουν τώρα σε μισθού και συντάξει να μην έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι βλέπετε να συμβαίνει από εδώ και στο εξή. Δηλαδή, βλέπουμε ο κόσμο να υποφέρει. Η ανεργία να είναι στο 21%. Να έχουμε νέο κούρεμα σε μισθού και σε συντάξει. Επιχειρήσει να κλείνουν η μία μετά την άλλη. Ο απλό κόσμο τι μπορεί να περιμένει. Για το προσεχές διάστημα. Κύριε Μακεδονόπουλο, δυστυχώ είναι δύσκολη θέση μου Έτσι, να έρχομαι κάποια πρωινά που με καλείτε εδώ στην εκπομπή σα και να αναφέρω δυσάρεστα πράγματα. Ε, δυστυχώ η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο η κατάσταση στην Ελλάδα άλλαξε δραματικά. Δηλαδή, γυρίσαμε περίπου 50 χρόνια πίσω. Αυτό σίγουρα δεν αρέσει στα αυτιά των πολιτικών να το λέμε τώρα μέσα από το σταθμό σα. Αυτή είναι σας. η πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία μα έχει επιβεβαιώσει και δεν του έχει επιβεβαιώσει. Ε, άρα, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Ε, να σα πω μόνο ένα νούμερο. Το 2009, όλοι οι Έλληνε είχαμε καταθέσει στι τράπεζε γύρω στα 245 δι λόγω της ύφησης, λόγω των μέτρων και όλα αυτά που έχουν συμβεί, οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί στα 170 δις. Και οι εκτιμήσεις λένε πως στο τέλος του 12, στο τέλος της χρονιάς, θα έχουν μειωθεί γύρω στα 145 με 150 δις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι όλοι μας θα είμαστε φτωχότεροι κατά 100 δις. Το νούμερο αυτό είναι πολύ μεγάλο και πιστεύω πως να επανέρθουμε πάλι να ξαναδημιουργήσουμε τα 100 δις ως περιουσία θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες από την άλλη έχουν πολλά δάνεια. Υπάρχει όπως είπαμε η ανεργία είναι στο 21%. Πολλοί κόσμος έχουν χάσει τη δουλειά του. Κάποιοι άλλοι έχουν υποστεί κούρεμα στο μισθό τους και ο κόσμος οι πολίτες μας αναρωτιούνται αν οι τράπεζες προχωρήσουν σε κούρεμα και των δανείων που έχουν οι πολίτες σε αυτές. Αυτό μπορεί να συμβεί. Θα σας πω, είναι πολύ καλό το ερώτημα και ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Ε, και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο γιατί. Γιατί το 2005 και το 2006 η μία στις δύο διαφημίσεις που έπαιζε τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν για να πάρει ο κόσμος δάνεια. Να θυμίσω δάνεια για να πάμε στο Euro, το γύρο του 2004, δάνεια για διακοπές, δάνεια επισκευαστικά, δάνεια για αυτοκίνητα, δάνεια για τα πάντα. Δυστυχώ mm -hmm. δυστυχώς το 2007 έσκασε η φούσκα κινήτων και στην Ελλάδα. Είχαμε το κράχ των ακινήτων παγκοσμίω και στην Ελλάδα. Το 8 είχαμε την πολύ μεγάλη κατάρρευση των χρηματιστηρίων και από το τέλος του 9 η Ελλάδα αντιμετώπισε πρόβλημα δανεισμού. Δεν μπορούσε να δανειστεί. Και πώς συνέβη αυτό. Αυτό συνέβη γιατί οι ίδιοι, οι ίδιοι Έλληνες πολιτικοί ε, άρχισαν να διωγκώνουν το έλλειμμα. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια μας, ε, η, η, Ευρωπαϊκή Ένωση μας κατηγορούσε ότι μειώνουμε τα στοιχεία του ελίματος και είναι πλασματικά και τώρα ε, εμείς ξαφνικά αυξήσαμε πάρα πολύ το έλλειμμα στο 15% μέσα ένα χρόνο. Ε, με αποτέλεσμα... Ε, η ίδια η πολιτική, ο Υπουργός Οικονομικό, να μιλάει για Τιτανικό, να μιλάνε για όπλα πάνω στο τραπέζι. Και φτάσαμε λοιπόν στο, σύρεμα, στο σήμερα όπου εξαιτίας του κουρέματος που έχει γίνει στα, στα ελληνικά ομόλογα να έχουν χαθεί 100 δις ευρώ από τις καταθέσεις ε, να είναι τα κόκκινα δάνεια γύρω στο 15,5% δηλαδή από τα 100 δάνεια τα, 15-16 δάνεια δεν αποπληρώνονται, είναι σε καθυστέρηση ε, και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι τράπεζες να μην μπορούν να δανείσουν ούτε ένα ευρώ ε, γιατί, γιατί έχουν και ίδιες πρόβλημα. Mm -hmm. ε, άρα ε, το μόνο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή και ήδη συμβαίνει είναι να πηγαίνει ο κόσμος στις ε, τράπεζες και να κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Διακανονισμούς. Δια Τώρα, εάν υπάρξει κούρεμα ή όχι σε αυτά τα δάνεια, αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να το πω. Mm -hmm. Αργότερα θα δούμε τι θα συμβεί αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Σε αυτή την τραγική κατάσταση, κύριε Σραντάκο, πώ στάσαμε, ε, τι πήγε στραβά, είναι ένα ερώτημα το οποίο κάνουμε όλοι μας Σωστά. Ε, και αν βεβαίως οι κυβερνήσεις ήξεραν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος το οποίο βιώνουμε και βεβαίως γιατί οι αγορές έχουν φερθεί με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας ε, Ακριβώς, είναι πολλά τα ερωτήματα ε, και πολλές οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα Το θέμα είναι ότι να σας πω ένα παράδειγμα οι πιθανότητες να πέσει ένα αεροπλάνο ε, αυτή τη στιγμή είναι μόλις μία στο εκατομμύριο το να πέσουν τέσσερα αεροπλάνα σε μία ώρα ε, είναι σχεδόν απίθανο. Όμω συνέβη στου λίθυμου πύργου τη Αμερική το 2001 και συνέβη μέσα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό που βλέπουμε να έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ε, έχει να κάνει με την ανθρώπινη παρέμβαση τη πολιτική ελίτου τόπου. Mm -hmm. Δηλαδή, ο κύριος Σιμίτη ήταν 10 χρόνια πρωθυπουργό τη δεκαετία του 90 και στι αρχέ του 2000. Ε, δεν ήξερε που βαδίζει η χώρα και αφού ήξερε γιατί δεν πήρε μέτρα. Και ξαφνικά, όταν ο κύριος Σιμήτης, ο πρώην Πρωθυπουργό έχει χαθεί, το Δεκέμβρη του 2008, σε μια σπάνια ομιλία του στη Βουλή, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα κινδυνεύει προς πτώχευση και ότι θα έρθει το mm, Δουνουτού right. στην Ελλάδα. Mm -hmm. Ήταν ο πρώτος, το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που αναφέρθηκε στο Δουνουτού και στην χειροκοπία της Ελλάδας τότε. Ε, ο κύριος Σιμίτης ε, το 2001 είχε εμπλακεί στην υπόθεση με το περίφημο WAPS της Goldman Sachs όπου μεταφέραμε χρέος της τότε κυβέρνησης μελλοντικά. Η Goldman Sachs που πολλά έχουν ακουστεί για αυτή τη μεγάλη τράπεζα ε, κέρδισε από αυτή την υπόθεση περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 16% των κερδών της μόνο για το 2001. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μεγάλη δουλειά μιλάμε τότε για την Goldman Sachs. Ε, στην, στην, υπόθεση αυτή με τους WAPS ήταν ένα Έλληνα, ένα πρόσωπο κλειδί που το 2009 ο κύριος Παπανδρέου, ο, ο τέος ναι. Πρωθυπουργό, ναι. τον έβαλε σε θέση κλειδί στη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Δηλαδή, ο άνθρωπος που απέκρυψε το χρέος το 2001 μπήκε τώρα ως νούμερο ένα επικεφαλής στη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Mm -hmm. Σύμπτωση και αυτό. Μάλιστα. Και να πούμε και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η κυβέρνηση ε, στις, ε, δεν είχε κάποιες διαπραγματεύσεις για το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2. Οι μοναδικές διαπραγματεύσεις που έγιναν ήταν πριν από το να αναλάβει η κυβέρνηση. Mm -hmm. Αυτό το επιβεβαίνει και ο κ. Ο Στροσκάν και τα Wikileaks μέσα από απόρριτα τα έγγραφα που έχουν βγάλει. Πριν, δηλαδή. πριν από τις εκλογές του 9 Ναι. Ε, δηλαδή, τι άλλο στοιχεία να σα πω. Να σα πω ότι στο μνημόνιο 1 η Ελλάδα είχε πάρει ω σύμβουλο ε, για να διαπραγματευτεί το μνημόνιο 1 Η Ελλάδα με του δανειστέ την BNB Paribas. Την είχε πάρει η Ελλάδα ω σύμβουλο. Στο μνημόνιο 2 βλέπουμε ακριβώ το αντίθετο. Βλέπουμε ακριβώ την ε, BNB Paribas, τη γαλλική τράπεζα, να πηγαίνει με το μέρο των δανειστών Στη διαπραγματεύσει με την Ελλάδα. Ε, και την BNP Paribas συναντάμε και αλλού. Η BNP Paribas μαζί με άλλες 15 ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν στον οργανισμό ISDA που αποφάνθηκαν πριν από μερικές μέρες ότι υπάρχει πιστοτικό γεγονός στην Ελλάδα. Και εκτός από όλα αυτά που μιλάμε για πολύ μεγάλο παρασύνιο, βλέπουμε ότι η BNP Paribas είναι και μέτοχος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως μέσα από αυτή τη θέση που έχει, πώς μπορεί να ελέγχει όλο το σύστημα και να έχει πληροφορίες απόρριτες. Να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που κυκλοφορούν φήμες πως υπάρχει στο ελληνικό υπέδαφος. Να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Σαραντάκο, αν πιστεύετε πως όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα συσχετίζονται μεταξύ τους. Ενδεχομένω να συσχετίζονται. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά ούτε και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί μπορεί να έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι εκτιμήσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο πως η Ελλάδα έχει αξία σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο κοντά στο 1-3 ευρώ. Και να θυμίσουμε μόνο πως το χρέο μα αυτή τη στιγμή είναι 365 δι. Ε, δηλαδή είναι σαν να έχουμε υποθηκεύσει το, το μέλλον τη πατρίδα μα με 365 δις για αξία μόλις πετρέλαιο και φυσικό αέριο 1-3 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Ε, αυτό όμως που μου έχει κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το πω στον κόσμο και δυστυχώ δεν έχει κυκλοφορήσει από τα πολύ μεγάλα ΜΜΕ και δεν ξέρω το γιατί, αλλά φαντάζομαι, <laughs> είναι <laughs> πως αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη σύμβαση, την προκήρυξη του διαγωνισμού για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα δούμε πως η Ελλάδα, εάν βγάλει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα πάρει από το 2% των κερδών μέχρι και το 20%. Μάλιστα. Δηλαδή, mm. μπορεί να πάρουμε το 3%, μπορεί να πάρουμε το 4% και το υπόλοιπο να το πάρουν οι εταιρείε που θα κάνουν τις έρευνε και την εξόριξη. Και βλέπουμε πριν από λίγους μήνες την ίδια προκήρυξη στην Κύπρο, που έβαλε πάρα πολύ μεγάλε μεγάλες φυσικού αερίου, η Κύπρος ως χώρα να παίρνει το 75% και 80%. Γιατί λοιπόν η Κύπρος να πάρει το 75% 80 και 80% του πετρελαίου και η Ελλάδα να πάρει μόλις το 2% μέχρι 20%. Μπορούν να μας απαντήσουν. Μπορεί κάποιος εδώ λάκωνας βουλευτής να κάνει μια ερώτηση στο Κοινοβούλιο και να μας πει γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Ε, και και να σας πω και την, την αλήθεια, ε, δεν ξέρω πραγματικά αν αυτή τη στιγμή είναι προς όφελος του λαού να βγει ή όχι το πετρέλαιο στην επιφάνεια. Γιατί, Γιατί είναι πάρα πολύ ιδινή η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και επίσης τι έχουμε δει. Έχουμε δει πως ε, ε, σε όσες χώρες ε, παρουσιάζουν μεγάλα αποθέματα πετρελαιού, δυστυχώς ο κόσμος υποφέρει. Δεν ξέρω αν είναι προ όφελο του λαού αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Με τα δεδομένα που μα λέτε δεν είναι. Ακριβώ. Με τα ακριβώς. όσα μα είπατε. Ε, να έρθουμε τώρα στα όσα λέγονται για έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Εσεί, κύριε Σαρατάκο, πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Καταρχήν έχουμε δει πως μέσα από την ελληνική κρίση όλα μπορούν να συμβούν. Ε, πράγματι, είσοδος για έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ ε, φόντωσε όταν ο κύριος Παπανδρέου μίλησε για την ε, περίφημη διεξαγωγή του δημοψηφίματος στην Ελλάδα. Δηλαδή τι έκανε, μεγάλωσε πάρα πολύ το συναλλαγματικό ρίσκο της χώρας μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άθελα, του θελημένα δεν το ξέρω. Πάντως ε, αυξήθηκε πάρα πολύ το ρίσκο. Τώρα, ε, από εδώ και πέρα ε, πραγματικά δεν ξέρω τι θα συμβεί αν ε, παραμείνουμε ή όχι στο ευρώ. Αλλά εάν το Μνημόνιο 2 δεν προχωρήσει, δηλαδή δεν βγουν τα νούμερα που είναι και πιο πιθανό να συμβεί, άσχετα από ότι συνεχίζουν να μας λένε τα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώ ότι είναι πιθανό η συζήτηση για το, για το αν παραμείνουμε ή όχι στο ευρώ, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να κουβεντιάζεται πιο έντονα. Mm -hmm. Το μόνο καλό στην υπόθεση είναι ότι μέσα στο 2012 έχουμε 38 ε, εκλογικές αναμετρήσεις σε όλο τον πλανήτη και αυτό ενδεχομένως να, ε, φρενάρει λίγο να φύγουν τα πράγματα εκτός ορίων. Γιατί πιστεύετε κύριε Σαραντάκο ότι τα νούμερα στο μνημόνιο 2 δεν θα βγουν. Όπω είπαμε και πριν, ναι. ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαληθευτούν όλα αυτέ οι προβλέψει για μετά από 8 και 9 χρόνια. Mm -hmm. Δυστυχώ είδαμε ότι δεν επαληθεύονται μετά από μια βδομάδα. Τώρα, να πούμε ότι θα βγουν μετά από 8 χρόνια είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Κύριε Σαραντάκο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην ε, κουφέντα κουβέντα μα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον ε, έτσι, μπορεί να γίνει κάποια μερίδα στη Λακωνία και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχω την αίσθηση πω προγραμματίζεται κάτι. Ακριβώ, γι' αυτό και, και το εδώ λέω. Στη Σπάρτη, ώστε να ενημερωθεί πληρέστερα ο κόσμο. Θα σα ευχαριστήσω, κύριε Σαραντάκο και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.